Γεια σας! Καθίστε λίγο. Καλώς ήρθατε στο βίντεο μου. Μισό λίγο να φτιάξω το φωτισμό λίγο πιο... Τι να το κάνω το φωτισμό, τι να το κάνω τώρα από τη στιγμή που δεν έχω αναμένο φως. Δεν πειράζει, είμαι πολύ άρρωστη. Αλλά κάνω αυτό το βίντεο για να απαντήσω σε μερικούς haters. Μόλις άνοιξα τώρα το YouTube μου και παίρνω εδώ στις ειδοποιήσεις μου στο βίντεο με το πλέξιμο. Σπύρος Μαρκαντονάκης σχολίασε το βίντεο σας στο βιβλίο για τσιγκελάκια και πλέξιμο. Ναι, ο Σπύρος Μαρκαντονάκης σχολίασε: για πες μου, το μουνί σου ζέχνει όπως και αυτό της μάνας σου, πουτάνας κόρη? Δεν ξέρουμε τι ζώα σχετίζεσαι, Σπύρο, και γνωρίζεις την έκφραση ζέχνη. Αλλά ό,τι και να κάνει το μουνί μου και αυτό της μάνας μου, δεν είναι δικιά σου υπόθεση. Οπότε άσε τα μουνιά μας στην ησυχία τους και τη μάνα μου κυρίως. Γιατί για μένα μπορείς να πεις ό,τι θες. Να πεις ό,τι θες, αλλά για τη μάνα μου δύσκολα, δεν την ξέρεις καν. Και ασχολήσου με τη δική σου ζωή. Αυτά, κύριε Σπύρο. Πάμε στο επόμενο. Σχολίασε ο Σπύρος Μαρκαντονάκης και 5 ακόμη. Και σχολίασε εγώ για τον Νίκο Ρωμανό ότι είναι κολόπεδο και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Προσωπική μου άποψη στο βίντεο του Σίλα Σεραφείμ. Και τέλος πάντων μπήκα στη διαδικασία να το... να το επιχειρηματολογήσω και κάποιος με έβρισε και τον έβρισα κι εγώ. Και λέει ένας, ο 7 λήφθηκα 3, οι κάλτσες μου μαθήμουν περισσότερο από σένα και μου το παίζεις και ψαγμένη, μας μάτωσε στα μάτια με τις μαλακίες σου. Λέει ο άλλος, όταν λες ευαθύνεις, τι εννοείς, τον ληστή επαναστάτη, το φωνιά πληγωμένο, τέλος πάντων, αυτοί μαλώνουν τώρα εδώ, δεν ξέρω τι λένε. Είσαι πολύ μαλάκας, λέει ο ένας, είσαι ο άλλος, τέλος πάντων. Μαλώνουν, κάτσε με βρεις κι άλλος. Ναι, κάποιον δεν είπαν ιστόρητο και, τι, και μου λέει ότι δεν είναι ιστόρητος, καλά, οκ, okay, εδώ. Δεν είμαστε μια τρίχα από τα αρχίδια τους. Καλά, εντάξει. Α, πάλι ο ίδιος ο Σπύρος μου λέει, το μουνί της μάνας σου ζέχνη, μου είπαν οι ναυτικοί που τους συνοφέρμαραν. Έχει θέμα και με τους ναυτικούς ο τύπος. Μάλλον από τον Πειραιά θα είναι ο φίλος. Είμαι καμιά γνωστή... Δεν ξέρω από τι τρούμπα μεγάλωσε ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, μαλώνουν εδώ πέρα. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ άλλο. Ωραίες κοινοποιήσεις από τα ASMR βίντεο μου, μια χαρά, είμαστε κομπλέ. Τι δεν έχει άλλο βρυσίδι, θα γάμω το κρίμα. Και θα αφιερώσω μόνο ένα βίντεο μόνο σε αυτό το μαλάκα. Πού είναι οι άλλοι που μου λένε ότι μυρίζω από το ματίλα, έχει κάτι άλλο πιο πετυχημένο. Παιδιά, δυστυχώς μόνο αυτό το Σπύρο έχουμε. Όλοι οι άλλοι κρατάνε το επίπεδο. Πω πω, άκου εκεί το μουνί σου ζέχνει. Να και κάτι που δεν ξέραμε και το μάθαμε. Πληροφορίες, μεγάλες πληροφορίες. Έχει πέσει πολύ πληροφόρηση. Η πλάκα είναι ότι μπήκε και σχολίασε στο βίντεο με το πλέξιμο. Δεν πήγε να τα αφήσει στο κανάλι. Όποιο βρήκε πρόχειρο εκεί, σου λέει, άιδε, γρήγορα, πριν μου φύγει η έμπνευση. Από για το μουνί της. Τι μαλάκας. Για να δούμε εδώ. Η πλάκα είναι ότι ο Σεραφείμ Σίλας, ας πούμε, μια κουβέντα είπε και αυτός και έγινε από κάτω, ας πούμε, σπουτάνε στον κάγκελο. Και όλα αυτά για το Ρωμανό. Το
Και είσαι εντάξει. Οι άλλες κάλτσες του άλλου που μαθαίνουν περισσότερο. Α. Το καλό είναι υπάρχουν μερικοί που με υπερασπίζονται. Αυτό που το πας. Ούτε μια τρίχα από τα αρχίδια του Ρωμανού δεν είσαι. Πάει πίσω στις μάσκαρα και τα κραγιόν εκεί όπου ανήκεις. Απαράδεκτη, απαράδεκτη. Ανήκω στις μάσκαρες και στα κραγιόν. Ωχ, Θεέ μου, άβυσσος η βλακεία του ανθρώπου. Παιδιά, αυτά ήταν τα βρυσίδια για σήμερα. Τα έχω σβήσει δυστυχώς τα άλλα. Δεν μπορώ να τα βρω. Θα τα πούμε κάποια άλλη φορά. Με τα hater νούμερο 2. Bye bye, φιλάκια.